Είμαστε σήμερα πολύ χαρούμενοι διότι βρισκόμαστε στο μέρος όπου θα γίνει η εκτόξευση του πυράβλου στον οποίο υπάρχει και ο δορυφόρος που θα καταλάβει την ελληνική τροχιακή θέση στο διάστημα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον τομέα του διαστήματος, αξιοποιεί το διεθνές γεωπολιτικό της εκτόπισμα, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, αξιοποιεί τις δυνατότητες που δίνει η δορυφορική και διαστημική τεχνολογία. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ισχυρό και σαφές σήμα και προς τη διεθνή κοινότητα και στο εσωτερικό της χώρας ότι η Ελλάδα ανκάπτει σε όλα τα επίπεδα. Πραγματικά να εκφράσω την χαρά μου και την περηφάνεια μου γιατί βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί μια εταιρεία η οποία έχει βάση και στην Κύπρο, όπως ξέρετε έχει βάση στην Κύπρο και στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τις κοινέ τροχιακές θέσεις των δύο χωρών, σήμερα θα εκτοξεύσει ένα δορυφόρο στο διάστημα. Νομίζω είναι κάτι το πολύ σημαντικό και κάτι που δείχνει την προοπτική που έχει αυτή η βιομηχανία να φέρει σημαντικά ωφέλη για τη χώρα μας, καθώς επίσης και να μας βάλει στο χάρτη της τεχνολογίας του διαστήματος. Μια τεχνολογία που, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Κύπρος να είναι μέρος αυτής της τεχνολογίας. Περήφανοι γιατί καταφέραμε να ανοίξουμε πάλι έναν ενάρετο κύκλο για την ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχειρηματικότητα, την ερευνητική μας κοινότητα, αλλά και να αυξήσουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά και θα διαχυθούν σε όλη την ελληνική κοινωνία. Αυτό θα αποδειχτεί πολύ σύντομα. Όποιο όμως και είναι το αποτύπωμα της σημερινής εξέλιξης, αυτό που αποδείξαμε είναι ότι όταν εργαζόμαστε ενωμένοι και συστηματικά, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Πάμε. Είναι η χαρά μας μεγάλη, διότι είμαι και εγώ εδώ προσωπικά με τον ομόλογό μου της Κύπρου, τον Μάριο Δημητριάδη, με τον οποίο έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Συνεργάστηκαν και οι υπηρεσιακοί μας παράγοντες πάρα πολύ καλά για να έχουμε αυτό το εξαιρετικό και πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και για τις δύο χώρες σήμερα. Ανεβαίνει ένας δορυφόρος, ο οποίος θα καταλάβει την ελληνική και κυπριακή τροχιακή θέση στο διάστημα και είναι, νομίζω, ένα σήμα που στέλνουν από κοινού και οι δύο χώρες για τις μεγάλες δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιηθούν μέσω της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών και της από κοινού δράσης όσον αφορά τις εφαρμογές και τις δυνατότητες στο διάστημα. Νομίζω ότι με έχει καλύψει ο συνάδελφος Νίκος Παπάς. Απλώς εγώ να προσθέσω ότι είναι ένας τομέας στο οποίο οι δύο χώρες, ακόμη μάλλον ένας τομέας στο οποίο οι δύο χώρες έχουν στενή συνεργασία και θέλω να εκφράσω και προσωπικά τη χαρά μου γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τον συνάδελφό μου και επίσης και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μανκλάρα βεβαίως και τον κύριο Πρωτοπαπά, ο οποίος μας έχει καλέσει να τον ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να πούμε ότι κοιτάζουμε μπροστά για την επόμενη επιτυχία. Ευχαριστούμε. Νικό.